Boom! Hybrids. Νίνα και Μαρία. Θα το κάνουμε στα ελληνικά σήμερα, γιατί μπορούμε. Smart Bar PhD, chocolate peanut butter ή αλλιώς chocolate sticky butter. 239 θερμίδες στα 64 γραμμάρια που είναι μία μπάρα και 20 γραμμάρια πρωτεΐνη μας λέει και το πουλάει για protein bar. Το πουλάει για protein bar και βλέπουμε ότι έχει 24 γραμμάρια υδατάνθρακα, όπου το 1,9 είναι sugar, που είναι αρκετά χαμηλά για μια πρώτη σοκολάτα. Φάτ έχει 10 γραμμάρια fats. Έχει πίσω ingredients, έχει... Ναι, έχει πάρα πολλά. Έχει τα πάντα. Δεν έχει ζάχαρη βέβαια, έχει όμως διάφορα υποκατάστατα. Και πρόσφατα διαβάσαμε όμως ότι περνιέται για μη ζάχαρη, αλλά έχει πολλά πράγματα ναι, που δεν θέλουν να τα πούνε ζάχαρη. Ναι, η λεγόμενη μαλτιτόλ για παράδειγμα, η οποία έχει λιγότερες θερμίδες από τη ζάχαρη, αλλά την περιέχει μέσα αυτή η μπάρα. THC, Smart Bar. Τέλεια. Είπα να μας απολαύσουν λίγο. Α, τα, παιδιό, έτσι είμαστε. Μ' αρέσει. 3, 2, 1. Λαλά. Λαλά, λοιπόν. Λαλά. Λαλά. Περίμενε. Πάμε. Έλα. Κόφτε, από πότε έχει λήξει ευθυμίου αυτή η μπάρα. Έλα, μαζέψου. Γεια μας. Εμένα αυτή η μπάρα μου αρέσει πάρα πολύ. Την έχω φάει αρκετές φορές. Βέβαια δεν καταλαβαίνω το peanut butter μέσα. Καταλαβαίνω κάτι σαν πραλίνα, λίγο καραμέλα και το peanut το καταλαβαίνω, ξέρεις, απλά να κάνει το crunch. Δηλαδή θα την σύστηνα για ένα γεύμα, ένα snack μετά από την προπόνηση για παράδειγμα. Και το rating? 8,5 στα 10. 8,5 στα 10. Mm-hmm. Αρκετά καλή, μου αρέσει η PhD. Σας, εγώ τις τρώγα πιο παλιά αυτές τις μπάρες για snack όταν βαριόμουν να φτιάξω δικές μου. Ποιοτικά είναι από τις καλύτερες μπάρες που έχω δοκιμάσει. Και γευστικά είναι από τις καλύτερες μπάρες που έχω δοκιμάσει και αυτή και οι άλλες γεύσεις. Εδώ στην Αγγλία είναι πολύ διαδεδομένο προϊόν. Και μπορούμε να τη βρούμε και πάρα πολύ εύκολα και στο σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε. Τουλάχιστον εδώ, για εκεί παιδιά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, πώς μπορείτε να την παρακολουθείτε. Στο Amazon. Δεν θέλω να κάνουμε αλλά. Ναι, εντάξει, γενικά είναι η εκπομπή τέτοιου είδους. Τι να κάνουμε τώρα. Θα τη βάλω κι εγώ ένα 7,8 παύλα 8. Όχι, θα μου πει έναν αριθμό τώρα, δεν έχει κανένα. 8. Είναι καλή. Το φυσικό βούτυρο όντως δεν το καταλαβαίνεις σαν φυσικό βούτυρο, καταλαβαίνεις κάτι φυσικοειδές μέσα. Πιο πολύ καραμελίτσα που είναι γύρω-γύρω είναι η φάση και αυτά τα crunchy όταν την δαγκώνεις. Mm-hmm. Επίσης έχει πολύ 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 ωραία milk chocolate η επικάλυψη σοκολάτα γάλακτος που είναι αρκετά σπάνιο για μένα να επιβραβεύσω σοκολάτα γάλακτος επικάλυψη σε μπάρα. Ένα φάουλ που θέλω να σημειώσω είναι ότι έχουμε πει θα το κάνουμε το βίντεο στα ελληνικά και τα έχουμε πει τα μισά στα αγγλικά, το έχεις καταλάβει, έτσι. Αυτό μην το κόψεις, να σας πω κάτι. Δεν το κόβω, αλλά μπορώ να φάω το milk, το chocolate, το γύρω-γύρω. Τώρα σάσε με! Και μπορώ να το έρθει από τη σοκολάτα γάλακτος, επικάλυψη σοκολάτα γάλακτος. Long story short, 8,5 και 8, για να λέμε και ελληνιστή. Μιλάει ιστορία από την Κοντένο, πες τα figs figs. Πες τα figs figs και το πώς το πήρε ντουλί της προάλλης, το tap tap. Από τα hybrids. Bye. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe.